Ζήτημα επιβίωση αποτελεί το εποχικό επίδομα για πολλού εργαζόμενου του εποχικού κλάδου, οι οποίοι επισημαίνουν πω δεν επαρκεί καθώ υπάρχουν μήνε που οι ίδιοι μένουν χωρί κανένα εισόδημα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαβίωση του οικοκυριού του. Γι' αυτό, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα καθίσουν για μια ακόμη φορά οι ξενοδοχοπάλληλοι, ζητώντα επιμήκυνση τη χρονική περίοδου καταβολή του Ταμείου Ανεργία. Τις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως. Εκεί θα θέσουμε το θέμα επιτακτικά στο τραπέζι και δεν είναι μόνο αυτό όπως επίσης ε, και γίνει αναλογικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αναλόγως τα ημερομίστια που θα εργάζεται ο κάθε συνάδελφος ξενοχό υπάλληλος, να αμείβεται και το αντίστοιχο ταμείο ενεργεία στο χειμώνα. Οι συνάδελφοι με αυτόν τον τρόπο, με τους 4-5 μήνες που μένουν χωρίς να έχουν ένα ευρώ στην τσέπη του, αναγκάζονται να φύγουν από το κλάδο. Και εμείς να μπορούμε να ζήσουμε με ένα πενιχρό ταμείο ενεργεία τριών μηνών και πέντε μήνες. Ε, δεν γίνεται πλέον. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Η επέκταση του Ταμείου Ενεργείας είναι, όπω λένε, ένα διαχρονικό αιτήμά το οποίο ωστόσο δεν έχει ικανοποιηθεί. Την ίδια ώρα το Υπουργείο εξετάζει μια διαφορετική πρόταση. Στο τραπέζι, το ενδεχόμενο να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι έναν επιπλέον μισθό όταν λύγει η σύμβασή του και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργία για τρει μήνε. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν συμφωνεί με τα αιτήματα τη Ομοσπονδία. Εδώ βλέπουμε ότι οι εργοδότες δεν δίνουν αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Δεν πληρώνουν τους μισθούς όπως προβλέπονται, επιδόματα, υπερεργασίες. Ε, τα προβλεπόμενα ρεπό που δουλεύουν οι εργαζόμενοι και δεν, δεν αμείβονται και θα πληρώσουν τον ένα μήνα παραπάνω ταμείο ανεργία. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Εμείς θέλουμε ότι γίνει, θα γίνει μέσα από το Υπουργείο Εργασίας, από τη ΔΥΠΑ και απαιτούμε ότι πρέπει να έρθει το ταμείο ταμε προμνημονίων επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι δεν ευσταθεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ποιο ξενοδόχο θα δώσει τε, όταν τελειώσει η τουριστική περίοδο, ποιο ξενοδόχο θα δώσει έξτρα μισθό στου εργαζόμενου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το προσεχέ διάστημα με την Υπουργό Εργασία, ενώ επιτάπητο θα βρεθούν και άλλα παγιατήματα που καίνε τον κλάδο. Θα είμαστε απαιτητικοί όχι μόνο για το Ταμείο Ανεργία, αλλά από μία σειρά άλλων ετοιμάτων, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην Ικοσαετία, η στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, είναι το επίδομα μητρότητας που δεν δικαιούνται οι εποχές εργαζόμενες μητέρες όταν γεννάνε. Εμείς λοιπόν για όλα αυτά θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντως όπως επισημαίνουν αν ένα ξενοδοχο υπάλληλοι αποχωρήσουν ανικανοποίητοι από τη συνάντηση, τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποίησεων.